Είναι μαζί μας Βίκη Παύλου, κυρίες και κύριοι, γιατί αύριο άλλος ένας Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Λάρισας, Βίκη καλησπέρα, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ξεκινά εμβολιασμούς έξω από εκκλησίες και με δηλώσεις που θα δούμε βάζει στο στόχαστρό του αντιεμβολιαστές που διαδήλωσαν έξω από τη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και την Άβο Ιερώνυμος σε όλες τις εκκλησίες από αύριο, Κυριακή και κάθε Κυριακή θα βρίσκονται κινητές μονάδες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας προκειμένου να εμβολιάζουν τους πιστούς κατά του κορονοϊού. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, στη συνέντευξή του στον συνάδελφό μας τον Πάνο Γαρουφαλιά, ουσιαστικά ξεκαθάρισε ότι άλλο πράγμα είναι το εμβόλιο και άλλο πράγμα είναι η εκκλησία. Και ότι ο μοναδικός λόγος για να μην κάνει κάποιος το εμβόλιο είναι απλά να του το έχει απαγορεύσει ο γιατρός του. Θα πρέπει να σου πω ότι έστρεψε τα βέλη του και κατά 48 περίπου αντιεμβολιαστών. Μέτρησε ένα. Είναι αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Είχε γίνει προ 15 ημερών διαδήλωση αντιεμβολιαστών και πείτε ότι είναι 48 έξω από τη Μητρόπολη Λάρισας. Ακριβώς, από τη Μητρόπολη. Και κεράσει και σοκολατάκι. Τότε. Έτσι θέλεις να απαντήσεις αυτή τη συγκέντρωση, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για αυτή του ακριβώς την απόφαση. Και για αυτούς που βλέπουμε, σε ευχαριστούμε Βίκη Παύλου, λέει στον Πάνο Γαρουφαλιά ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, ότι είναι χρυσαυγίτες ή οπαδοί του Σόρα. Οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εδώ απ' έξω δεν έχουν σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήταν καμιά εικοσαριά οπαδοί του Σόρα, ντυμένοι με λευκά πουκάμισα. Mm-hmm. Ήταν καμιά εικοσαριά άνθρωποι του μορφώματος, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής, το οποίο πρόσφατα καταδικάστηκε από τα δικαστήρια της χώρας μας ως εγκληματική οργάνωση, όμως από το 1992 έχει καταδικαστεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως εξωεκκλησιαστική οργάνωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μου ήρθανε κάποιοι ελληνολάτρες, μου ήρθανε κάποιοι ακροδεξοί και μέσα σε αυτούς μπήκανε 6 ή 7 οι οποίοι έχουν σχέση με έναν καθυρημένο κληρικό εδώ στην περιοχή, mm-hmm. Βρήκαν ανοιχτά και μπήκαν, να το πούμε απλά. Και έτσι μαζεύτηκε αυτό το συνοθήλευμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθουν όλοι να εμβολιαστούν πριν πεθάνουν.